Με τη λαϊκή παροιμία στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Ανταπάντηση Γεωργία Ζεμπιλιάδου. Απαντητικό δελτίο τύπου της Περιφερειακής Αρχής και του Θεόδωρου Καρυπίδη για τα όσα καταλόγιζε η ίδια για την απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ στη Δυτική Μακεδονία. Η επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας τόνισε πως οι πολίτες έχουν να παραθέσουν ένα τεράστιο αριθμό παραδειγμάτων που θα έπειθαν πως όταν μιλάει ο κύριος Καρυπίδης για λαϊκισμό είναι σαν να φωτογραφίζει τον εαυτό του. Εμείς θα του λέγαμε ότι λαϊκισμός είναι να λες ότι η ενέργεια και τα νερά δεν πουλούνται και όταν αυτά πουλούνται να σφυράς κλέφτικα. Λαϊκισμός είναι να λες ότι θα παραιτηθείς αν πουληθούν η ενέργεια και τα νερά και όταν ψηφίζεται το ΦΕΚ για την πώληση να κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Λαϊκισμός κατά την άποψή μας είναι να κερδίζεις εκλογές για το φθηνό ρεύμα και 3 χρόνια μετά να μην έχει γίνει τίποτε και να μην ζητάς μία συγγνώμη από αυτόν τον κόσμο οι οποίοι πληρώνουν φουσκωμένους λογαριασμούς ακόμη της ΔΕΗ. Λαϊκισμός είναι να υπόσχεσαι ότι το Σεπτέμβριο οι κάτοικοι των Αναργύρων θα έχει γίνει η αναγκαστική τους απολωτρίωση και θα είναι ασφαλής με πληρωμένα ενίκια στην πόλη επιλογής τους, στην Πτολεμαϊδα, και να είναι ακόμη σε έναν οικισμό ο οποίος μέρα με τη μέρα καταραίει. Να υπόσχεσαι ότι το Σεπτέμβριο θα έχει υπογραφεί το προεδρικό διάταγμα για την Ακρινή και τους Αναργύρους για την μετεγκατάστασή τους και ο Σεπτέμβρης να φτάνει στο τέλος του και να μην έχει γίνει τίποτε. Αυτά είναι λαϊκισμός. Παράλληλα, η κυρία Ζεμπιλιάδου τόνισε πως οι βασικοί και κύριοι τομείς της τοπικής οικονομίας βουλιάζουν εξαιτίας της πολιτικής που ακολουθεί ο Θόδωρος Καρυπίδης, με τα στοιχεία να μιλάνε από μόνα τους. Το να λες την αλήθεια δεν είναι ποτέ λαϊκισμός. Και η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαμε να είμαστε πρώτοι στις περιφέρειες. Γιατί έχουμε τα χειρότερα προβλήματα από όλους. Αν είχαμε 14% απορρόφηση, παραδείγματος χάρη στο ΠΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας, αυτό θα σήμαινε ότι 28 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον θα είχαν πέσει σε αυτή την περιφέρεια το 2000 τον τελευταίο χρόνο. Είναι μικρό ποσό αυτό για μια οικονομία η οποία χυμάζεται. Και το ερώτημα είναι και γιατί να μην μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα από τα 310 εκατομμύρια ευρώ του δικού μας προγράμματος. Γιατί αυτή τη στιγμή 60 εκατομμύρια ευρώ που αφορούν την επιχειρηματικότητα και τις επιχειρήσεις και τους ανέργους είναι κλειδωμένα, δεν έχουν καν ξεκινήσει. Επικεφαλής της παράταξης Ελπίδα στο Περιφερειακό Συμβούλιο άσκησε δερμία κριτική για τομείς όπως η επιχειρηματικότητα, η ενέργεια, η ποιοτική απασχόληση αλλά και η γούνα, σημειώνοντας με έμφαση πως η Δυτική Μακεδονία πληρώνει ακριβά τον κύριο Καρυπίδη. Και πραγματικά απορούμε, γιατί αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει και η συνέστηση της ευθύνης, ότι ο Περιφερειάρχης καμαρώνει για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για τα 5 εκατομμύρια που θα δοθούν μέσα από αυτό, που είναι όντως ένα σημαντικό αν είχε ξεκινήσει, γιατί ούτε και αυτό ξεκίνησε, και από την άλλη μεριά κρατάει τα 60 εκατομμύρια που αφορούν τις επιχειρήσεις κλειδωμένα. Τι είναι τα 5 εκατομμύρια μπροστά στα 60? Αντί να αθροίζει δηλαδή για μια δραστηριότητα παραγωγική που θα δώσει και θέσεις εργασίας, καθυστερεί ανεπίτρεπτα.